1960 ανακηρύσσεται η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος τότε δεν διέθετε σύγχρονο νιολόγιο και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας νομικής υποδομής που θα συνεπαγόταν τη δημιουργία του Κυπριακού Νιολογίου και της Κυπριακής Σημαίας. Μόνο τότε θα εγγράφονταν πλοία και θα άρχιζε η δημιουργία της Κυπριακής Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Κύπρος αναγνωρίζει την οικονομική, πολιτική και κοινωνική σπουδαιότητα και σημασία της ναυτιλίας. Οι τρεις πρώτοι περί εμπορικής ναυτιλίας νόμοι δημοσιεύονται το 1963 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο πρώτος ήταν ο περί εμπορικής ναυτιλίας, νιολόγησης, πώλησης και υποθήκευσης πλοίων, νόμος 45 του 1963. Ο δεύτερος, ο περί εμπορικής ναυτιλίας, πλοίαρχη και ναυτική, νόμος 46 του 1963 και ο τρίτος νόμος, ο περί εμπορικής ναυτιλίας, φορολογικές διατάξεις, νόμος 47 του 1963. Τη θέσπιση της ναυτιλιακής νομοθεσίας ακολούθησε μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλα και σημαντικά δικηγορικά γραφεία για την εγγραφή πλοίων στο Κυπριακό Νιολόγιο. Η συμβολή και η βοήθεια που παρήχαν τα δικηγορικά γραφεία την τότε εποχή ήταν πολύτιμη, τόσο στις σχέσεις με τους Κυπρίους πλοιοκτήτες που είχαν εγγράψει τα πλοία τους στο Κυπριακό Νιολόγιο, όσο και στο θέμα της αντιμετώπισης της ITF. Το τμήμα λιμένων, με τα κεντρικά του γραφεία να βρίσκονται στην Αμόχωστο, το μεγαλύτερο τότε λιμάνι της Κύπρου, το οποίο αποτελούσε και λιμάνι νιολόγησης των κυπριακών πλοίων, αναλαμβάνει την εφαρμογή των περί εμπορικής ναυτιλίας νόμων. Το Κυπριακό Νιολόγιο ξεκίνησε να αποτελεί πόλο έλξης για Κυπρίους και ξένους πλοιοκτήτες. Στην αρχή της ανάπτυξης του Κυπριακού Νιολογίου, όταν πλοία άλλαζαν σημαίες για να εγγραφούν στο Κυπριακό Νιολόγιο, άρχισε ένας ανηλαιής πόλεμος ενάντια στην Κυπριακή Σημαία. Κατηγορήθηκε ως σημαία ευκαιρίας, με το πρόσχημα ότι ο πλοιοκτήτης δεν είχε κανένα δεσμό μαζί της. Λίγα χρόνια μετά, ο φραστικός πόλεμος γίνεται πράξη. Το 1966 η Διεθνής Ομοσπονδία Ναυτεργατών κατέταξε την Κυπριακή Σημαία ως σημαία ευκαιρίας. Ως πρώτο μέτρο αντίδρασης, το 1968 είναι η τροποποίηση στην ναυτιλιακή νομοθεσία η οποία εισήγαγε την εξουσία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων να αρνείται νιολόγηση συγκεκριμένου πλοίου ή κατηγορίας πλοίων. Μέχρι το 1974, ο Κυπριακός τόλος είχε αυξηθεί σημαντικά, με ολική χωρητικότητα που ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια κόρους. Η τουρκική εισβολή το 1974 και η κατάληψη της Αμοχώστου από τα τουρκικά στρατεύματα σήμαινε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχανε το λιμένα νιολογήσεως των πλοίων, συνεπακόλουθο του οποίου θα ήταν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα σταματούσαν να ασφαλίζουν πλοία υπό Κυπριακή σημαία και θα χάνονταν πλοία που ήταν ήδη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Νιολόγιο. Έτσι, το λιμάνι νιολόγησης των κυπριακών πλοίων άλλαξε πόλη. Από την Αμόχωστο μεταφέρθηκε στη Λεμεσό. Το 1977 συστάθηκε το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτό λειτουργεί ως μια ξεχωριστή οντότητα εντός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και οι αρμοδιότητές του καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Κυπριακής Εμπορικής Ναυτιλίας. Η δεκαετία του 80 αποτέλεσε κομβικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη ποσοτική και ποιοτική του Κυπριακού Νιολογίου. Η Κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε στην εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων ως αποτέλεσμα των εισηγήσεων που έκαναν διαδοχικά το 1978 η έκθεση Κομαρίν και ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ζαν Γκεγκινέρ. Η έκθεση Κομαρίν, η οποία πραγματευόταν το ζήτημα των σημειών ευκαιρίας με ειδική αναφορά στον Κυπριακό Εμπορικό Στόλο, τόνιζε εμφαντικά ότι
Μόνον μια σειρά επαρκών, δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων θα έπρεπε να υιοθετηθούν από τις κυπριακές αρχές για να βγει η κυπριακή σημαία από την απελπιστική θέση στην οποία έθεσε τον εαυτό της. Οι εισηγήσεις τους οδήγησαν στην υιοθέτηση του ελαχίστου ορίου ηλικίας των πλοίων, στην επιβολή όρων για την ιολόγησή τους στο Κυπριακό Νιολόγιο την περίοδο 1979-1982, δημιουργία της πρώτης συλλογικής σύμβασης εργασίας για ναυτικούς στα κυπριακά πλοία. Με αυτή την ουσιαστική κίνηση, ο στόχος επετεύχθη. Η σημαία σταμάτησε πλέον να κατηγορείται ως σημαία ευκαιρίας και ήταν σεβαστή στην αγορά. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Κύπρος χαρακτηρίζεται από τους ξένους ναυτιλιακούς επιχειρηματίες ως το καλά κρυμμένο μυστικό της Ευρώπης. Το όραμα της Κύπρου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια οδηγεί σε μια νέα εποχή για την κυπριακή ναυτιλία. Στόχος ήταν η ποιοτική αναβάθμιση του κυπριακού στόλου, η βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας στα κυπριακά πλοία, η μείωση των ναυτικών ατυχημάτων και η απομάκρυνση των υποβαθμισμένων πλοίων από το κυπριακό νιολόγιο. Η Κύπρος εξελίσσεται σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει αφενός μια σημαία κύρους και αξιοπιστίας και αφετέρου μια εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία φημισμένη για τις άριστης ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει. Η Κύπρος αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 και η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτέλεσαν το εφαλτήριο του περαιτέρω εξυγχρονισμού της ναυτιλιακής νομοθεσίας και έθεσαν το θεμέλιο λίθο μιας νέας εποχής για την κυπριακή ναυτιλία. Τα μέτρα εξυγχρονισμού επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα ναυτικής ασφάλειας, πρόληψης τρομοκρατικών επιθέσεων, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αναβάθμιση των επιπέδων εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών. Για πρώτη φορά εκρίθηκε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα για κράτος με ανοιχτό νιολόγιο το σύστημα του απλοποιημένου φόρου χωρητικότητας, το φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου που τέθηκε σε εφαρμογή από το 2010, αναμένεται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, θα δημιουργήσει κλίμα σταθερότητας και θα προσελκύσει ακόμα περισσότερες εταιρείες να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Τα επιτυχημένα μέτρα που υιοθέτησε η κυβέρνηση βελτίωσαν σημαντικά την εικόνα της κυπριακής σημαίας και την καθιέρωσαν ως σημαία ποιότητας στο διεθνή ναυτιλιακό χώρο. Η κυπριακή σημαία βρίσκεται πια στη λευκή λίστα τόσο του Μνημονίου των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων, όσο και του Μνημονίου του Τόκιο. Η κυπριακή σημαία αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε ναυτιλιακό επιχειρηματία και παρέχει μια πλειάδα πλεονεκτημάτων που περιστρέφονται γύρω από 4 βασικούς άξονες ανταγωνιστικότητας. Πολιτική ασφάλεια, κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, ποιοτική υπηρεσία, οικονομικά ωφέλη. Η πολιτική ασφάλεια ενσαρκώνεται στα εξής. Κυρίαρχη σημαία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματική προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κυπριακά πλοία. Το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο έγκυται στο ότι η Κύπρος είναι συμβαλόμενο μέρος σε πολυάριθμες διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις. Έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με 25 χώρες. Καλύπτεται από πρωτοποριακή νομοθεσία για την προστασία των κυπριακών πλοίων από πράξεις πειρατείας. Η ποιοτική υπηρεσία περιλαμβάνει ναυτιλιακά γραφεία στον Πειραιά, Λονδίνο, Αμβούργο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες. Δίκτυο επιθεωρητών πλοίων σε σημαντικά λιμάνια παγκοσμίως. Το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει το τμήμα συμβάλλουν τα μέγιστα στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών.
όσο για τα οικονομικά ωφέλη συνοψίζονται ως εξής. Ευνοϊκό σύστημα ετήσιου φόρου χωρητικότητας εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταγωνιστικά τέλη εγγραφής πλοίων. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 50 χώρες. Οι επιτυχίες του τμήματος σε κυπριακό και διεθνή επίπεδο διαδέχονται συνεχώς η μια μετά την άλλη, κάνοντας τη μικρή μας πατρίδα περήφανη. Η ανάπτυξη του κυπριακού νεολογίου τα τελευταία 50 χρόνια ήταν εντυπωσιακή. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η Κύπρος ήταν 32η στην κατάταξη, ενώ τώρα βρίσκεται ανάμεσα στα 10 μεγαλύτερα νεολόγια παγκοσμίως και στην τρίτη θέση των ευρωπαϊκών νεολογίων, με την ολική χωρητικότητα του στόλου της να υπερβαίνει τα 21 εκατομμύρια κόρους. Η διαχρονική προσφορά της κυπριακής ναυτιλίας στην οικονομία του τόπου είναι αξιοσημείωτη. Υπολογίζεται ότι σήμερα η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Κύπρο εργοδοτεί πέραν των 4.000 ατόμων και συνεισφέρει 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η πολιτική σημασία της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας είναι τεράστια. Τα υποκυπριακή σημαία πλοία διαφημίζουν, προβάλλουν και κάνουν γνωστή τη χώρα μας ανά το παγκόσμιο. Σε ένα πολύ μικρό κράτος, όπως η Κύπρος, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί επίτευγμα το γεγονός ότι η κυπριακή σημαία κυματίζει σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Η Κύπρος αποτελεί μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και ένα καθόλου σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα. Δέσμευση όλων είναι η συνεχής προσφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας με κύριο γνώμονα πάντα την ποιότητα και την ασφάλεια. Κυπριακό νεολόγιο, 50 χρόνια εθνικής και διεθνούς προσφοράς. Με αποφασιστικότητα κοιτάζουμε περήφανα μπροστά.